Ένα επεισόδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρριψη δύο ρωσικών μαχητικών SU-35 από τέσσερα βρετανικά Eurofighter εκτυλίχθηκε στη Μαύρη Θάλασσα τι ώρε που η Μόσχα ετοιμαζόταν να καταρρύψει UAV του ΝΑΤΟ, τα οποία στοχοποιούσαν τι ημέρε εκείνε στην Κρυμαία και είχαν προκαλέσει τη σφαγή στην παραλία τη Σεβαστούπολη με το θάνατο των αμάχων. Τα δύο ρωσικά μαχητικά φαίνεται πω προδόθηκαν από το επίγειο σύστημα προειδοποίηση τη Κρυμαία τα οποία προφανώ τυφλωμένα από τα ηλεκτρονικά μέσα υποστήριξη ενό αεροσκάφου RC-135 δεν είδαν δύο από τα τέσσερα βρετανικά μαχητικά που ακολουθούσαν το σκάφο επιτήρηση και ηλεκτρονικού πολέμου και τα οποία εκτέλεσαν εικονικέ βολέ από απόσταση 10 μιλίων. Χαρακτηριστικό του ευνηδιασμού των δύο ρωσικών μαχητικών είναι ότι αποχώρησαν αμέσω μετά χωρί καν να επιχειρήσουν να εμπλακούν με τα Eurofighter και να ανταποδώσουν. Σε πραγματικέ συνθήκε μάχη, εκτιμάται ότι τα δύο ρωσικά μαχητικά θα είχαν καταρριφθεί. Ποια είναι η αχύλιο στέρνα του ρωσικού τρόπου μάχε στον αέρα, η στενή συνεργασία με τα επίγεια ραντάρα αεράμινα, τα οποία καθοδηγούν τα μαχητικά, αν και το SU35 έχει του κατάλληλου αισθητήρε για να προχωρήσει σε ανεξάρτητη αποστολή. Συγκεκριμένα, όπω αναφέρουν ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωση, οι Βρετανοί μαζί με του Αμερικανού έστειλαν επιδεικτικά ένα αεροσκάφος RC-135 στην περιοχή τη Σεβαστούπολης. Δύο Eurofighter Typhoon, το συνόδευαν με τους αναμεταδότες τους αναμένους. Κάποια στιγμή και τα δύο μαχητικά προσποιήθηκαν ότι απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφο AWAX, το οποίο παρέχει ανείχνευση και καθοδήγηση με ραντάρ μεγάλη εμβέλεια. Και τα ρωσικά μαχητικά πλησίασαν το RC-135W, το οποίο παρέμεινε μόνο του. Αποδείχθηκε όμω ότι πίσω από το AWAX υπήρχε ζευγάρι Eurofighter, τα οποία πετούσαν με του αναμεταδότε κλειστού. Αυτό το ζεύγος είναι αυτό το οποίο προχώρησε και στις εικονικές βολές.